Τη Ευρωπαϊκή Ένωση μεθοδεύει μισθού γαλέρας, διαρκή κινητικότητα από κράτο σε κράτο, που προκλητικά κομισιόν και κυβερνήσεις αποκαλούν δίκαιοι. Η μεταφορά των ανύπαρκτων ασφαλιστικών δικαιωμάτων από χώρα σε χώρα αποσκοπεί στο να διευκολυνθεί το διακρατικό τζογάρισμα των εισφορών των εργαζομένων, προκειμένου να πρημοδοτούνται από το δικό του εισθέρημα με εγκυμένα κεφάλαια οι πράσινοι και ψηφιακοί μεγάλοι όμιλοι. Στην Ελλάδα, με την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων τη Νέα Δημοκρατία σε συνέχεια του εκτρώματο κατρούγκαλου του ΣΥΡΙΖΑ, απαλλάσσονται κράτο και εργοδοσία ενώ ο ασφαλισμένο ξέρει μόνο τι εισφορέ θα δίνει, αλλά ποτέ πόση σύνταξη θα πάρει. Μόνα δεδομένα. Η αύξηση των ορίων ηλικία συνταξιοδότηση, η δραματική μείωση των συντάξεων, οι καθυστερήσει καταβολή που δεν ξεπληρώνονται με τα χριστουγεννιάτικα φιλοδορήματα πενταροδεκάρε, με τα οποία ούτε για αστείο δεν καλύπτονται η ενεργειακή ακρίβεια, οι ανατιμήσει σε είδη λαϊκή κατανάλωση και η εκτόξευση των ενοικίων. Οι εργαζόμενοι με οργάνωση και αγώνα να διεκδικήσουν να ξυλωθούν όλοι οι ατεργατικοί αδιασφαλιστικοί νόμοι για αυξήσει συντάξεων και επιστροφή της 13ης και 14ης σύνταξης. Ευχαριστώ.